Καλησπέρα κύριε και κύριοι, είμαι ο Πέλοπα και θα δούμε μαζί τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Η ατική παραμένει το επίκεντρο του Κορνοιού καθώ από τα 1339 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικό Οργανισμό δημόσια υγεία ή 672 μολύνσεις εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.339, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 411.534, εκ των οποίων το 51,2% είναι άνδρες με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών 40 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1665 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 30, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.331 θάνατος. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 381 και η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 87,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.520 ασθενείς οι εισαγωγέ νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 127. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 152 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη η δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι γυμνασίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής, καθώς από τη Δευτέρα είναι διαθέσιμες οι σχετικές υπηρεσίες στο Gov.gr συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθμισης της εκπαίδευσης ή έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων απολυτηρίων γυμνασίων και λυκείων και πτυχίων επαγγελματικών λυκείων, είναι πλέον εφικτή εύκολα γρήγορα και αξιόπιστα. Οι υπηρεσίε είναι διαθέσιμε στο GovGR στην κατηγορία Εκπαίδευση από από το σχολείο. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί NET, ενώ για όσο διάστημα ο απόφυτος είναι ανήλικος οι τίτλοι εκδίδονται με ενέργειες των κηδεμόνων. Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στην θηρίδα του πολίτη και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και έρευνα, με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία των δύο Υπουργείων για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εκπαίδευση με σκοπό την απλούστευσή τους. Όπως και στις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί, στόχος είναι η μείωση τόσο του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη όσο και των διοικητικών βαρών για τις υπηρεσίες. Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία την 5η-10η 10 Ιουνίου, καθώς τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν 24-ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 12 και 1 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Οι νομοθετικέ πρωτοβουλίε που εξήγηλε η κυβέρνηση για την κατάργηση του ΟΠΤΑΟΡΟΥ και την παραπέραση ρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων επιβάλλουν τη δυναμική και συντονισμένη αντίδραση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων. Τα σωματεία μα συντονίζουν τη δράση του από κοινού και μεταφέρουν μαζί με όλο το εργατικό κίνημα την 24ωρη πανελλαδική μα απεργία σε όλε τι κατηγορίε πλοίων στι 10 Ιουνίου 2021 τονίζει σε ανακοίνωσή τη η Πανελλήνια Ένωση Εμπορικού Ναυτικού. Το αντεργατικό νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αντεργατικών νόμων σε μια περίοδο καπιταλιστική κρίση και με πρόσχημα την πανδημία να διευρύνουν τι ευέλικτε μορφέ εργασία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου αυτό αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή του στα ναυτεργατικά σωματεία τη Πανελλήνιας Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού τη Πανελλήνιας Ένωση Κατατέρων Πληρωμάτων Μηχανή ο της τη Επαγγελματικής Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων, τη Πανελίνια Ένωση Πληρωμάτων Ριμουλκών Ναυαγοσωστικών και τη Πανελίνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου τα συγκεκριμένα σωματεία θα πραγματοποιήσουν απεργιακή προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στη πλατεία Καραϊσκάκη. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που έχει προαναγγείλει απεργιακή προσυγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στα Χαυτιά, ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου την υπογραφή και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αλλά και κατάργηση των νόμων 4150 του 2013, 47-14 του 2020 και 26-87 του 1953. Η διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 συνεχίστηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτοδιοικητικούς και φορείς της Κορινθίας. Ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας μίλησε για την αξιοποίηση του Ισθμού της Κορίνθου, για την αναβάθμιση της περιοχής της σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Δερβένι, για τα έργα στον Δίολκο για τα μνημεία για τις τουριστικές διαδρομές για τη διαχείριση των λιμάτων αλλά και για τα ολοκληρωμένα χωρικά σχέδια. Οι φορείς θα στείλουν προτάσεις για έργα ώστε αυτά να συζητηθούν εν ώψη του νέου ΕΣΠΕ με στόχο την άμεση παραχώρηση μηχανημάτων έργου που θα συνδράμουν στον καθαρισμό και τη γρήγορη αποκατάσταση της περιοχής του Σχήνου που επλήγει από τη μεγάλη φωτιά της 19ης 5 2021, Έγινε συνάντηση του Δημάρχου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Γιώργου Γκιόνικ και του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Παναγιοτόπουλου. Παρευρέθηκε στην συνάντηση και ο Υφυπουργό Έρευνα και Τεχνολογία Χρήστο Δημάς ο Υπουργός σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου ανταποκρίθηκε θετικά και δεσμεύθηκε για την παραχώρηση των μηχανημάτων έργου από τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου οι εργασίες της αγροτικής οδοποιίας αλλά και τα έργα πρόληψης για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα. Να σημειωθεί πως η καμένη έκταση εκτιμάται σε 20.000 τρέματα εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων σύμφωνα με την υπηρεσία FireHub του Κέντρου Αριστείας Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη έδωσε το παρόν στη Βουλή με αφορμή την κύρωση τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ψηφιακό πιστοποιητικό. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα εισηγηθεί στην αρμόδια επιτροπή, να ελέγξει και να γνωμοδοτήσει για το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικό ο εμβολιασμό σε υγειονομικού και εργαζόμενου σε οίκου ευγυρία τόνισε ότι οι διευκολύνσει στους πλήρω εμβολιασμένου θα έρθουν το φθινόπωρο. Θα μπορεί για παράδειγμα ένα εστιατόρα να λέει ότι στο μαγαζί του θα δέχεται μόνο εμβολιασμένου, είπε χαρακτηριστικά. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλή, ο Κυριάκο Μητσοτάκη είπε μεταξύ άλλων: Μετατρέπουμε δοκιμασίε σε ευκαιρίε. Μέσα από το GovGR πετύχαμε μέσα σε μήνε πράγματα που θα γίνονταν σε χρόνια, και πρόσθεσε πως πάνω από 230.000 Ελληνες έχουν εκδώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. Την αποστολή και εμβολίων mRNA της Pfizer στα νησιά προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση εμβολιασμού γαλάζια ελευθερία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στρώχνουμε τόσο πολύ το κομμάτι της γαλάζιας ελευθερίας και στέλνουμε και εμβόλια Φάιζερ στα νησιά έτσι ώστε να τονώσουμε την επιχείρηση αυτή, είπε στον Σκάι ο κύριος Κικίλιας. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε για παράδειγμα σε έγιναν άξο κέρκυρα πάρο Κωσίρο, κοσίρο θάσο λευκάδα και άλλα. Όσον αφορά τη συζήτηση για τα προνόμια είπε ότι θα γίνουν αφού ανοίξουν όλα τα εμβόλια σε όλες τις ηλικιακέ ομάδες εξηγώντα ότι πρόκειται για επιβράβευση και διευκόλυνση αυτών που έχουν εμβολιαστεί. Παρακολουθήσατε το σύντομο Virtual Δελτίο Ειδήσεων από το Electra TV.